Κύριε Κάλφα, πείτε μας οι ευνοϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τα χρέη, με τις οφειλές των καταναλωτών, αφορούν όλους ή τους οικονομικά ασθενέστερους? Είναι μια απόφαση που αφορά όλους τους καταναλωτές, όλους τους πολίτες μας. Όπως όλες οι επιχειρήσεις και στην πατρίδα μας υπάρχει μια δυσκολία οικονομική, αφού κραζόμενοι την κατάσταση την οικονομική που υπάρχει στην Ελλάδα, πήραμε κάποιες αποφάσεις για να διευκολύνουμε τους καταναλωτές, τους πολίτες μας, για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Πέραν αυτού, είναι μια επιχείρηση, ναι, με δημοτική, αλλά δεν πάμε να είναι μια επιχείρηση που έχει τα έξοδά της, και κάνουμε παράκληση τους πολίτες να έρθουν να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους μέχρι τις 31 Αυγούστου, γιατί από εκεί και πέρα ίσως προβούμε σε κάποιες ενέργειες που δεν είναι στις προδιαγραφές μας. Και τι εννοώ, μπορεί να προβούμε σε διακοπές. Το ζήτημα όμως είναι πολύπλοκο και είναι χρόνια τώρα, γιατί δεν υπάρχουν αυτονομίες στις πολυκατοικίες. Θα μας διευκολύνουν οι καταναλωτές, οι πολίτες, να έρθουν να τελειώσουν την υπόθεσή τους. Με ρημνά. Κάναμε περισσότερες δόσεις σε φέτος. Κατεβάσαμε την προκαταβολή, ειδικά σε αυτούς που τους ανέργους, τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα οικονομικό, πραγματικό. Και παρακαλούμε να μην κρυφτούν και κάποιοι πίσω από αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν να πληρώσουν, να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, η απόφαση αυτή, συγκεκριμένη, αφορά τα έτη 2015-16. Με τις παλαιότερες οφειλές τώρα, τι θα γίνει? Ήδη μπαίνει ζήτημα, και αυτό το λέμε, να ξοφλήσουν πρώτα τις παλιές οφειλές τους και μετά μας ενδιαφέρουν όλες οι οφειλές. Των παλαιότερων ετών. Δεν είναι, είναι ένα μικρό ποσοστό. Εντάξει, είναι γύρω στις 200.000 περίπου. Mm-hmm. Λοιπόν, παλεύεται. Νομίζω θα του παλέψουν οι καταναλωτές και θα λυθούν όλα τα ζητήματα. Τα δικαιολογητικά μέχρι πότε θα πρέπει να κατατεθούν, να υποβληθούν στην υπηρεσία σας? Μέχρι τις 31 Αυγούστου. Ήδη σήμερα βγάλαμε και καινούριο δελτίο τύπου, που αναλυτικά γράφουμε τι ακριβώς. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Να μην τα αναφέρουμε επομένως εμείς. Αν θέλετε κανένα πρόβλημα. Εντάχει, μπορείτε να τα πείτε. Έχει βγει. Κάνουμε 7 δόσεις σε αυτούς που έχουν ειδικά πρόβλημα του 20% του χρέους. Mm-hmm. Αντίστοιχα σε αυτούς που δεν έχουν πρόβλημα, με κοιτά πια να το αποδεικνύουν αυτό, του 40% και σε 5 δόσεις. Η καταληκτική ημερομηνία είπε ότι είναι η 31η Αυγούστου. Υπάρχει η πιθανότητα να δοθεί παράταση? Δεν νομίζω, γιατί από εκεί και πέρα θα το κάνουμε του χότζα το αυτό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Δώσαμε λίγο περιθώριο χρόνο φέτος περισσότερο, κατανοώντας, όπως είπαμε από την αρχή, τα οικονομικά προβλήματα. Δεδομένες ευκαιρίες, να σας ρωτήσω αν όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της νέας περίοδου και πότε περίπου θα ξεκινήσει η τηλεθέρμανση. Η παροχή θερμικής ενέργειας. Η θέρμανση ξεκινάει κάθε χρόνο αρχές Οκτωβρίου, mm-hmm. ανάλογα φυσικά και με τις καιρικές συνθήκες. Μπορεί να το παίξουμε 5 μέρες πίσω μπρος, δηλαδή. Πάνω κάτω. Πάνω κάτω, ανάλογα τις καιρικές συνθήκες. Εμείς είμαστε πανέτοιμοι. Η κατεύθυνση του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καλές συντηρήσεις. Να είμαστε πανέτοιμοι. Ήδη η οδηγία, και γίνουμε κουραστικός φυσικά κάθε μέρα, γιατί είναι κυρίαρχο για μένα, γιατί είμαι τεχνικός και γνωρίζω κάποια πράγματα. Το ίδιο ισχύει και εξαρτώμεθα, και θα το πω, από το να είσαι καρδιάς. Και εκεί έχουμε συνεργασία και γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Συντηρούν τις μονάδες για να βγει ο χειμώνας καλά.